Ξεκινήσω από το πότε θα γίνει ο τελικός, αγαπητή διευθύντρια. Ημιτελικός 4 Ιουλίου και ναι. Τελικός 5 Ιουλίου στην Αθήνα. Στην Αθήνα λοιπόν όλα, έτσι. Δεν θα ξανατευτούμε να πάμε πουθενά. Εγώ έχω τώρα κάποιες άλλες ερωτήσεις, έτσι. Οι παίκτες που θα έρθουν για να πάρουν μέρος στον τελικό θα είναι πόσοι? Στον τελικό θα είναι 2. Στον ημιτελικό 4. Όμως στον ημιτελικό και στον τελικό θα είναι όλοι οι παίκτες εκεί. Και εμείς να υποθέσω. Και εμείς, εννοείται και εμείς. Επίσης, ερώτηση. Αυτοί οι παίκτες δεν θα έρθουν φαγωμένοι? Δεν θα τους έχετε στην πείνα? Θέλω να πω ότι θα έχουν ένα ταξίδι, ένα αεροπλάνο. Οι παίκτες θα γυρίσουν νωρίτερα από τις 4 και 5 Ιουλίου, αλλά δεν θα έρθουν στην Ελλάδα για να μην υπάρξουν διαρροές. Αλήθεια. Θα τους πάμε σε ένα άλλο μέρος. Και δεν θα έχουν και κινητό, το ξέρουμε. Και δεν θα έχουν και κινητό και δεν θα έχουν καμία επικοινωνία μέχρι. Μέχρι να φτάσουν. Σε ποιο μέρος? Υποθέτω, δεν θα σου πω και σε ποιο μέρος. Είπαμε ότι λέμε κάποιες πληροφορίες. Και υποθέτω ότι δεν θα τρώνε και πολύ. Ξέρω ότι θα τρώνε κανονικά, θα κάνουν μπάνιο, θα αντίνονται. Απλά δεν θα μπορούν να επικοινωνήσουν με κανέναν. Παιδιά, Κοκκινάκης ξέρει περισσότερο από όλους μου. Ναι. Ίσως γιατί είχε πρυφαριστεί ότι. Γιατί όλοι επιβάλλονται για ότι θα πάνε μέχρι τον τελικό. Επίσης, η συμμετοχή. Οι παίκτες θα είναι εκεί μόνο με τη φυσική του παρουσία ή θα έχουν και συμμετοχή σε κάποιο αγώνισμα? Τα αγωνίσματα όλα θα τα δείξουμε από τον Άγιο Δομήνικο. Δεν θα υπάρξει αγώνισμα επί τόπου εκεί στην. Άρα ο τελικός πάνω σε τι θα κριθεί? Δεν θα υπάρξει κάποιο αγώνισμα που θα αναδείξει τον νικητή και μετά η ψηφοφορία του κόσμου? Στον ημιτελικό θα υπάρχουν αγωνίσματα που θα το δούμε στο βίντεο. Στο βίντεο. Ναι. Άρα ο τελικός που θα γίνει εδώ πέρα δεν θα έχει αγώνισμα. Και από τους 4 με ψηφοφορία, βάσει αγωνισμάτων και ψηφοφορίας, θα πάμε στους 2. Που οι 2 θα πάνε σίγουρα μόνο από ψηφοφορία του κοινού. Η οποία θα είναι καινούργια ψηφοφορία στον τελικό. Ναι. Δεν θα είναι με βάση αυτό που έχει γίνει? Όχι, όχι, καμία σχέση. Τώρα ήθελα να. Και του ημιτελικού η ψηφοφορία θα είναι καινούργια. Δεν πάμε άρα με έχουμε 2 ακόμα ψηφοφορίες. Η δημοφιλία χρησιμοποιείται τώρα, αυτές τις μέρες, για τα επόμενα βήματα. Δηλαδή. Μέχρι να πάμε στο ατομικό παιχνίδι, υπάρχουν 3 περιπτώσεις να πάμε. Αν στην επόμενη φορά χάσουν πάλι διάσημοι και μείνει ένας από τους 2 διάσημους, τότε πάμε σε ατομικό παιχνίδι. Okay. Αν επίσης τραυματιστεί ένας από τους 2 διάσημους, χτυπάμε ξύλο, πάλι θα πάμε σε ατομικό παιχνίδι. Και αν φύγει η Σάρα, όπου η Βρυδίκη δεν θα έχει με ποιον να παίξει, πάλι θα πάμε σε ατομικό παιχνίδι. Άρα τα σενάρια για να γίνει το παιχνίδι ατομικό, γιατί ο κόσμος περιμένει ότι κάποια στιγμή θα γίνει σίγουρα ατομικό, είναι 3. Ναι. Και αυτά τα 3 είναι. Εάν χάσουν ξανά την ασυλία οι διάσημοι, οπότε. Θα μείνει ένας, άρα πάνε ατομικά. Εδώ όμως τι γίνεται, υπάρχει περίπτωση αν κερδίσει κάποιος διάσημος την ασυλία, ποιος φεύγει, φεύγει ο δεύτερος? Πάμε με τη δημοφιλία. Δεν πάμε με παιχνίδι ασυλίας όπως βλέπεις. Δηλαδή, αν χάσουν τώρα οι διάσημοι. Ναι. Θα έχει ατομική ασυλία, δεν θα έχει. Δεν υπάρχει ατομική ασυλία, θα πάμε με τη δημοφιλία. Άρα ουσιαστικά θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της τελευταίας ψηφοφορίας της 24ωρης, σε περίπτωση που χάσουν την ασυλία οι διάσημοι, για να δούμε ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Δεν είναι ότι θα γίνει παιχνίδι ασυλίας, κάποιος θα την πάρει και θα φύγει ο άλλος. Όχι, και αν αντίστοιχα συμβεί αυτό στους μαχητές, τότε οι μαχητές θα παίξουν το παιχνίδι αυτό που λέμε. Κανονικά της ασυλίας. Άρα, τέλος το παιχνίδι ασυλίας για τους διασύμους, δηλαδή. Ναι. Από εδώ και στο εξής, για τον Ντάνο και την Ευρυδίκη έχει να κάνει καθαρά και μόνο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σε ποια θέση δημοτικότητας έχει φέρει τον Ντάνο και σε ποια θέση δημοτικότητας έχει την Ευρυδίκη. Άρα δεν ξανατίθεται θέμα ασυλίας για τους διασύμους. Υπάρχει όμως η πιθανότητα του παιχνιδιού της ασυλίας μόνο για την ομάδα των μαχητών. Ακριβώς. Ωραία. Τώρα, είπαμε επίσης ότι ατομικό θα γίνει το παιχνίδι σε περίπτωση που υπάρξει τραυματισμό στους διασύμους, το δεύτερο σενάριο. Δεν το ευχόμαστε. Και το τρίτο σενάριο σε περίπτωση που φύγει η Σάρα. Ναι, γιατί μετά δεν θα μπορεί, να παίξει η Ευρυδίκη με ισότιμο παίκτη. Όπως λέμε τώρα, ότι τώρα στα παιχνίδια θα παίζει η Σάρα με την Ευρυδίκη και ο Αγγελόπουλος, για να είναι δίκαιο το παιχνίδι, θα παίζει σε rotation με τους υπόλοιπους παίκτες. Θα παίξει με κάθε έναν από τους υπόλοιπους παίκτες. Δεν θα μείνει κανένα στον πάγκο.